τις αγάπες μου, ελπίζω να είστε όλοι και όλες πάρα πολύ καλά. Να ευχηθώ καλό μήνα, γιατί στο προηγούμενο βίντεο ξέχασα να το πω. Επισήμως είμαστε στην άνοιξη και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η εποχή. Βέβαια ο καιρός δεν βοηθάει πάρα πολύ, αλλά θα φτιάξει που θα πάει ο Μάρτης, γενικά είναι δύσκολος μήνας. Το σημερινό βίντεο έχει να κάνει με τα αγαπημένα του μήνα που μας πέρασε, του Φεβρουαρίου. Είναι πράγματα τα οποία πραγματικά καταευχαριστήθηκα, υπερλάτρεψα και είμαι εδώ πέρα να μοιραστώ τις εντυπώσεις μου πάνω σε αυτά τα προϊόντα. Οπότε, άμα θέλετε να μάθετε ποια είναι αυτά τα προϊόντα και τι με ξετρέλανε αυτό το μήνα, συνεχίστε να βλέπετε. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με ένα προϊόν το οποίο με βοηθάει πάρα πολύ στα μαλλιά μου, στον τρόπο που στρώνουν τα μαλλιά, ειδικά σε ημέρες που είναι πάρα πολύ φρεζαρεσμένα λόγω της υγρασίας στη Θεσσαλονίκη. Αναφέρομαι στο Monoi Tiki Tahiti. Είναι αυτό εδώ πέρα το προϊόν το οποίο είναι συγκεκριμένα μείγμα από αγνό λάδι καρύδας και είναι ελαφριά αρωματισμένο με το φρέσκο λουλούδι Tiare. Μυρίζει καρύδα, μυρίζει πάρα πολύ έντονα. Το συγκεκριμένο λοιπόν προϊόν μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και στο πρόσωπο για πάρα πολύ έντονη ενυδάτωση. Εγώ προτιμώ να το χρησιμοποιώ στις άκρες των μαλλιών μου, γιατί θέλουν και ιδιαίτερη περιποίηση και ενυδάτωση λόγω της δεκαπάς που έχω κάνει. Γενικά στα μαλλιά μου χρησιμοποιώ πολύ λίγα πράγματα, όπως σαμπουάν, μάσκα, όχι κοντισιονέρ και χρησιμοποιώ μετά λάδια. Χρησιμοποιώ λάδι καρύδας σαν θεραπεία μια φορά την εβδομάδα, φυσικό λάδι καρύδας, και αυτό το χρησιμοποιώ μόνο τις ημέρες όπου πραγματικά το μαλλί μου είναι πολύ φρυζαρισμένο. Κάνει εξαιρετική δουλειά, σούπερ ενυδάτωση, το αγαπώ, μυρίζει επίσης τέλεια. Τσεκάρετε το. Συνεχίζω με ένα άλλο προϊόν το οποίο δεν θυμάμαι αν το έχω δείξει στα αγαπημένα μου, αλλά σίγουρα το χρησιμοποίησα πάρα πολύ αυτό το μήνα. Οπότε, εάν το έχω ξαναδείξει, με συγχωρείτε. Το συγκεκριμένο απλά το χρησιμοποιώ πάρα πολύ αυτό το μήνα και είμαι πολύ ευχαριστημένη. Είναι το Facial Oil από Dirty Works. Είναι αυτό εδώ πέρα το μαγικό μπουκαλάκι, το οποίο περιέχει ένα πάρα πολύ λεπτό ρευστό λαδάκι που με βοηθάει πάρα πολύ ως primer πριν περάσω στο foundation. Θα μου πεις τώρα λάδι στην επιδερμίδα, πώς κάθεται από πάνω με τα προϊόντα. Το συγκεκριμένο έχει την τάση να μην κάθεται πάρα πολύ βαριά πάνω στην επιδερμίδα, είναι 100% απορροφήσιμο. Επομένως, μόλις περάσεις την υπόλοιπη διαδικασία του μακιγιάς, δεν κάνει τα αρνητικά που θα έκανε, ας πούμε, ένα λαδωμένο πρόσωπο. Επαναφέρει πάρα πολύ σωστά την υγρασία στο πρόσωπό μου. Το προτείνω κυρίως σε ευαίσθητες και ξηρές επιδερμίδες, επιδερμίδες που έχουν ανάγκη πραγματικά μια πιο εντατική περιποίηση, παύλα ενυδάτωση. Κάνει τρομερή δουλειά. Εγώ το χρησιμοποιώ σαν primer. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις ανά πάσα στιγμή μέσα στην ημέρα. Χρειάζεσαι αυτή την ενυδάτωση, έτσι λίγο μια ανακούφιση από την ξηρότητα και οτιδήποτε σε ενοχλεί πάνω στο πρόσωπο, τράβηγμα κτλ. Περνάω στο επόμενο προϊόν. Είναι από τη Makeup Academy, από τη σειρά Lux. Είναι το Light Lustre και είναι Liquid Highlight στην απόχρωση Opulence. Έχω πάρει φυσικά την πιο ανοιχτή για ευνόητους λόγους, για να δείξει πάνω μου όπως πρέπει να δείξει. Η απόχρωση του είναι παστέλι λεβάντας. Έχω να σας πω για αυτό το προϊόν ότι πρώτη φορά που το δοκίμασα κόντεψα να βάλω τα κλάματα. Ξέρετε, ειδικά εσείς οι παλιώς, ότι έχω μια τρέλα με τα highlighters. Το συγκεκριμένο προϊόν λοιπόν, καθώς το απλώνεις, παίρνει μια πάρα πολύ ωραία υγρή μορφή σε αποτέλεσμα. Δεν ξέρω αν είναι αισθητό στην κάμερα. Φαίνεται ότι λάμπεις με έναν φυσικό τρόπο, υγιές τρόπο. Προφανώς και όσο το απλώνεις, τόσο πιο φυσικό φαίνεται. Άμα θέλεις πιο έντονο, τοπικά κάνεις λίγο περισσότερη δουλειά και δεν το απλώνεις τόσο πολύ. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο προϊόν. Μου άρεσε πάρα πολύ διότι γενικά με τα highlighters έχω μια αγάπη. Είναι σχετικά λεπτόρευστο, οπότε το εφαρμόσεις κάνει πάρα πολύ ωραίο blending. Είτε χρησιμοποιήσεις ένα πινελάκι ειδικό, είτε χρησιμοποιείς το beauty blender, είτε χρησιμοποιήσεις το δάχτυλό σου, απλώνεται πάρα πολύ όμορφα και δεν κάνει κομμάτια, δεν κάνει μπαλώματα, οπότε αυτό είναι ένα πάρα πολύ θετικό πράγμα για liquid highlighter και γενικά μου αρέσει πάρα πολύ το εφέ που αφήνει. Το προτείνω να επιφύλακτα σε κοπέλες που δεν θέλουν shimmer και δεν θέλουν glitter στο highlighter τους. Επίσης έχει άλλες δύο αποχρώσεις, απλά αυτή να ξέρετε ότι είναι η πιο ανοιχτή. Επόμενο υπέρ προϊόν το οποίο θέλω να μιλήσω γι' αυτό είναι το Freedom Pro Studio Priming Water. Είναι ένα priming water, όπως το λέει. Δηλαδή, προετοιμάζει την επιδερμίδα σου για να δεχθεί πολύ πιο καλά και πολύ πιο ωραία το μακιγιάζ από πάνω. Έχει αρκετά ενυδατικές ιδιότητες και αυτό το υποδεικνύει το γεγονός ότι δίπλα από το aqua που είναι το πρώτο συστατικό είναι η λέξη glycerine. Έχει δηλαδή μέσα glycerine που σημαίνει ότι θα σου δώσει μια πολύ ωραία ενυδατική όψη και παράλληλα θα είναι λίγο κολλώδες ίσα για να μπορέσει να σταθεί από πάνω το foundation πολύ πολύ πιο καλά. Μόνο θετικά πράγματα έχω να πω. Το έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολλές φορές γιατί με βολεύει πάρα πολύ το γεγονός ότι είναι σε σπρέι, στεγνώνει πανεύκολα και δεν χρειάζεται να περιμένω για να περάσω στο μακιγιάζ μου. Και δεν σας κρύβω ότι το έχω χρησιμοποιήσει και όταν είμαι άβαφη για να τονώσω λίγο την επιδερμίδα μου. Έχει πάρα πολύ ωραία χαρακτηριστικά. Σε αγαπώ, Freedom, σε αγαπώ. Το επόμενο προϊόν μάλλον θα το περιμένετε. Είναι αυτή εδώ πέρα η παλέτα. Είναι η highlighter παλέτα της Revolution σε συνεργασία με τη Soft Dust Nails.
Έχει μέσα 8 highlighters, τα οποία είναι super super έντονα. Είναι πάρα πολύ ωραία απόδοση, δεν κάνουν μπαλώματα, γενικά απλώνονται σαν όνειρο. Περιέχει μέσα 8 αποχρώσεις highlighter, τα οποία είναι και σε διαφορετική φόρμουλα. Έχω κάνει ειδικό βίντεο για τη συγκεκριμένη παλέτα, όπως και την παλέτα σκιών. Είναι και μάλιστα πρόσφατο, οπότε μπορείτε να το τσεκάρετε. Η συγκεκριμένη λοιπόν παλέτα περιέχει μέσα 2 μορφής highlighters. Η μία μορφή είναι ψημένα highlighters και η άλλη μορφή είναι pressed highlighters, τα λεγόμενα συμπιεσμένα. Έχουν πάρα πολύ έντονη απόδοση, είναι πάρα πολύ έντονα, κάνουν σωστή δουλειά. Είναι οικονομική παλέτα σχετικά με την ποσότητα των highlighters που παίρνεις. Δεν μπορούσα να μην την βάλω στα αγαπημένα μου παιδιά, γιατί πραγματικά νομίζω ότι μίλησε και το ειδικό βίντεο, αλλά ας σας κάνω εδώ πέρα και ένα swatch porn για να το δείτε. Το επόμενο προϊόν είναι μια παλέτα σκιών, η οποία θα είναι ο παράδεισος της κάθε κοπέλας η οποία αγαπάει τις nude αποχρώσεις. Είναι αυτή εδώ. Είναι μια τεράστια παλέτα, έχει πάρα πολλές αποχρώσεις μέσα, είναι από την εταιρεία Freedom, Pro Artist Pad και συγκεκριμένη είναι η Black Arts και έχει μέσα... ετοιμαστείτε φιλενάδες, ετοιμαστείτε! Έχει μέσα καταρχάς ένα καταρρεύτη και έχει όλες αυτές τις αποχρώσεις. Λοιπόν, έχει και shimmer και matte και γκλιτεράτες. Οι γκλιτεράτες είναι αρκετά λιγότερες, αλλά δεν μας πειράζει γιατί θέλουμε μια παλέτα η οποία, δηλαδή την παίρνεις αυτή την παλέτα πιο πολύ για πιο καθημερινά μακιγιάζ. Αλλά σου έχει μέσα και τα γκλιτεράτα, ρε παιδί μου. Έχει κυρίως nude αποχρώσεις. Δεν θα βρεις αυτή την παλέτα έντονα χρώματα. Δεν θα βρεις κόκκινα, δεν θα βρεις πορτοκαλί, δεν θα βρεις φούξ. Έχει μέσα τα πολύ βασικά χρώματα σε μια πολύ μεγάλη ποικιλία από υποτόνους. Έχουμε θερμά, έχουμε ψυχρά, έχουμε λίγο πιο γκρι. Οπότε είναι τέτοια κατηγορία. Την αγαπώ, γράφει πάρα πολύ ωραία. Με έχει εξυπηρετήσει πάρα πολύ σε καθημερινή βάση. Μπορώ να πω μόνο θετικά για τη συγκεκριμένη. Δεν έχουν τρομερή απόδοση με την έννοια ότι θα πάρεις το πινέλο και θα μου ζυρωθείς. Είναι από τις παλέτες οι οποίες οι σκιές τους χτίζονται. Οπότε, κάνεις την εφαρμογή σου μια φορά, κάνεις blending και ενισχύεις αναλόγως το επιθυμητό αποτέλεσμα. Θέλεις κάτι πιο έντονο ή θέλεις κάτι πιο ήπιο. Πάρα πολύ μου αρέσει. Είναι επίσης θεωρώ πολύ οικονομική με την ποσότητα των σκιών που παίρνεις. Κοστίζει 20 ευρώ. Και είναι πάρα πολύ ωραία. Τελευταίο προϊόν είναι αυτό εδώ πέρα. Θα μου πεις καλά, Μαρή. Τις προάλλες δεν το δοκίμασες. Πότε πρόλαβε να γίνει αγαπημένο σου? Κάποια πράγματα τα καταλαβαίνεις κατευθείαν. Τι να κάνουμε. Είναι καταπληκτική. Είναι από τότε που τη δοκίμασα στο First Impressions. Δεν έχω χρησιμοποιήσει άλλη παλέτα για να κάνω τα ζεστάματά μου, ούτε το ρούς μου. Και σήμερα είμαι με αυτή την παλέτα. Πολύ πιο ήπια βέβαια, γιατί δεν ήθελα να ενισχύσω πάρα πολύ τα ζεστάματά μου. Είναι λοιπόν από την εταιρεία Sunkist. Είναι η Carnival Crush, η Cheek Palette. Και περιέχει μέσα αυτές τις αποχρώσεις. Δεν θα αναφέρω πάρα πολύ τη συγκεκριμένη παλέτα, διότι σας την έδειξα πάρα πολύ πρόσφατα. Θα αναφέρω απλά ότι έχει δύο πάρα πολύ ωραίες αποχρώσεις για να κάνεις τα ζεστάματά σου. Δεν είναι ψυχρά, δεν είναι όμως θερμά. Είναι κάπως ενδιάμεσα, θα τα έλεγα ουδέτερα χρώματα. Για ζεστάματα. Αυτά τα δύο είναι ρουζ, τα οποία είναι πάρα πολύ ωραία σε απόδοση, είναι πολύ διακριτικά, γράφει γενικά πολύ όμορφα και ομοιόμορφα αυτή η παλέτα, δεν είναι όμως πάρα πολύ έντονη, χτίζεται το αποτέλεσμα και αυτό μου αρέσει περισσότερο. Όπως είπα και στο προηγούμενο βίντεο σχετικά με τις πρώτες εντυπώσεις, είναι από τα προϊόντα τα οποία πιστεύω ότι θα βολέψουν πάρα πολλές κοπέλες οι οποίες θέλουν ένα πιο καθημερινό μακιγιάζ, πιο καθημερινά ζεστάματα, να μην είναι πάρα πολύ έντονο. Αλλά άμα θέλεις κάποια στιγμή να χρησιμοποιήσεις αυτή την παλέτα και για πιο έντονα αποτελέσματα, απλά ενισχύεις χρησιμοποιώντας δεύτερη και τρίτη στρώση. Τέλος, έχουμε αυτό εδώ πέρα, το οποίο είναι ένα highlighter όπως αναφέρει στην παλέτα. Ένα ρουζ το οποίο σου αφήνει λίγο μια πιο σήμερη, υγρή, satin εμφάνιση. Βοηθάει πάρα πολύ άμα θες να πλώσεις το ρουζ σου και να φαίνεται λίγο πιο λαμπερό και όχι τόσο matte. Σε καμία περίπτωση όμως δεν είναι για να το χρησιμοποιήσεις στα σημεία που βάζουμε το έντονο, το λευκό, το πανοιχτόχρωμο τόσο πάντων το highlighter, γιατί δεν θα δείξει. Εκτός και αν είσαι πάρα πολύ μελαμψή, οπότε ίσως γράψει κάτι παραπάνω. Νομίζω ότι έχω καιρό να ερωτευτώ τόσο πολύ παλέτα. Αυτά ήταν τα αγαπημένα του μήνα, κορίτσια μου. Ελπίζω να σας άρεσαν. Θέλω να μου πείτε εντυπώσεις σχετικά με αυτά που σας είπα και αν έχετε κάτι από αυτά, εννοείται να μου πείτε άμα σας άρεσε ή άμα δεν σας άρεσε. Είναι απολύτως κατανοητό άμα κάποια από αυτά δεν σας βολεύουν, εννοείται, γιατί είναι καθαρά προτιμήσεις υποκειμενικές. Θα χαρώ λοιπόν πάρα πολύ να τα πούμε κάτω στα σχόλια. Μέχρι την επόμενη φορά που θα είναι πάρα πολύ σύντομα, να περνάτε τέλεια και φιλάκια πολλά.